μήνα έχουμε σήμερα? 26 Ιούνιου, εκτός του 2019. Πάντα λέμε συνέχεια τελευταίο μάθημα για τον πόθο, αλλά ο πόθος μας συνεπαίνει και ξανά συναντιόμαστε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καθίστε. Αντάμα αριστερά. Λοιπόν, έλα, γιατί έχουμε ανοίξει και είμαστε σε... Να πάω να φρεσκαρίσω. Ναι, άντε, φρεσκαρίσου και έλα. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι στην Επίδαυρο, στην εκδρομή μας, να βάλουμε δηλαδή και τον κόσμο έτσι μέσα στην κατάσταση. Πέρα του ότι περάσαμε υπέροχα και ήταν εκπληκτικοί όλοι οι άνθρωποι που ήρθαν, είχαν ένα κομματάκι όμορφο που το παραδώσανε σε όλους. Πέρα από την ξενάγηση και τη σύγκρουση στο θέατρο που συνέβη και δεν μας αφήναν να πούμε τον ύμνο, ας πούμε, τον όρκο του Ιπποκράτη και τα λοιπά, βέβαια όλα αυτά για να φανούν αλήθειες και όχι και να ξεπεραστούν, όπως και εσύ ίδια μου φαίνεται έλεγες ότι την επόμενη φορά θα μας αφήσουν και θα επιτρέπεται να πούμε ό,τι θέλουμε. Λοιπόν, και συζητάμε τώρα για το θεραπευτικό μέρος, όταν πήγαμε στο κημητήριο, που ενώ φτιάξαμε σχεδόν ένα πι, η δικιά μου έτσι η πρόταση ήταν ότι υπάρχουν, ας πούμε, δύο τρόποι που χωρίζουμε το σώμα μας. Οι παππούδες, οι σαμάνοι, χωρίζουν το σώμα ακριβώς στη μέση, έτσι εδώ, και λένε ότι το δεξί, φέρνω από εκεί δεξί, γι' αυτό λέω, το δεξί μέρος είναι το μέλλον και η αρσενική μας πλευρά, οπότε άμα χτυπάμε, άμα πονάμε από τη δεξιά πλευρά, κάτι κάνουμε λάθος στις μεγάλες ιδέες που βάζουμε, στους μεγάλους στόχους που βάζουμε, που δεν μπορεί να τα απεξέλθει το σώμα μας, και αναγκαστικά το σώμα μας μας λέει μην τρέχει ο λογισμός σου, μην φεύγεις. Απ' την αριστερή πλευρά είναι η θηλυκή μας πλευρά και μένει πίσω. Είναι το παρελθόν. Δηλαδή είναι ό,τι μας τραβάει από παλιά και δεν μας αφήνει να ελευθερωθούμε. Όταν χτυπάμε από τη δεξιά πλευρά, από την αριστερή πλευρά, τότε πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μέσα μας πώς πρέπει να αφήσουμε τις παλιές προσδοκίες, τα παλιά όνειρα, τα παλιά, και να τα ξεχάσουμε τελείως. Αυτό ήταν η μία πρόθεση. Η δεύτερη πρόθεση που έλεγες και εσύ, ήταν ότι αν ο άνθρωπος κόψει το σώμα του με αυτό που κόβουν το μανούρι, το τυρί, που είναι μια κλωστή έτσι τεντωμένη, αν κόψει το σώμα του εδώ στο πλάι, από εδώ έτσι, και φτάσει να κοπεί το μπρος και το πίσω και να έχουμε δύο σώματα, ένα μπροστά, ένα πίσω, και βάλουμε όλες τις ασθένειες, όλους τους πόνους, όλους τους καημούς, όλα τα παράπονα στο πίσω μέρος, στο πίσω κομμάτι του σώματος ολόκληρο, και τότε το μπροστινό μέρος το προχωρήσουμε και αρχίσει να φεύγει μπροστά μόνο του ελεύθερο καινούριο, χωρίς πόνους, χωρίς ό,τι είχε στο παλιό του σώμα, τότε είναι μια συγκλονιστική θεραπεία. Κάποια εποχή το είχα κάνει σε μια φίλη της αδερφής μου, κουμπάρα της,
Και ενώ πάλευε για πολλά χρόνια με γυναικολογικά, με κοιλιές, με τέτοια, με αυτά, τις είχαν κόψει, τις είχαν ράψει, τις είχαν βγάλει, στο τέλος δεν μπορούσαν να τις κόψουν τίποτα άλλο και τις λέγανε πρέπει να είναι η κακιά αρρώστια, δεν βρίσκουμε τίποτα, εκείνη πόναγε, δεν μπορούσε να σηκωθεί, είχε χάσει έτσι τη ζωντάνια της. Και πήγα στο νοσοκομείο για να της πω ένα γεια. Και όταν τη ρώτησα ότι θέλεις να κάνουμε θεραπεία και δέχτηκε και μου είπε ναι, της λέω σήκω από το κρεβάτι. Μου λέει έλα να με βοηθήσεις. Λέω όχι, θα σηκωθείς μόνη σου. Πάντα ήμουνα, μα σηκώνω, μόνη σου θα σηκωθείς. Εγώ μόνο τον ωρό θα κρατήσω. Και σηκώνεται λοιπόν με το ζόρι, με μεγάλη προσπάθεια και της λέω κόψε το σώμα σου και άφησε όλους τους πόνους, άφησε ό,τι είναι στο πίσω μέρος που θα μείνει εδώ και εσύ φύγε και πήγαινε χιλιόμετρα μπροστά και περπάτησε. Την έβγαλα λοιπόν μια φωτογραφία που ήταν στο ταφέρι και μια φωτογραφία που ξεκίναγε, αυτές τις δύο φωτογραφίες. Την άλλη μέρα πάω στο νοσοκομείο και μου λένε εκεί οι νοσηλεύτριες και τα λοιπά ότι έχει φύγει. Παίρνω τηλέφωνο και μου λέει «Σε ευχαριστώ πολύ, επίκουρε, είμαι στοιχείο». Πήρα το πρώτο αεροπλάνο και έφυγα, εχθές το βράδυ, πέγραψα και έφυγα. Και της λέω «Τι κάνεις, πώς είσαι». «Έχω κάνει», μου λέει, «χιλιάδες βήματα από εκείνη την ώρα και έχω προχωρήσει πολύ μπροστά. Το άρρωστο σώμα μου έχει μείνει πίσω εκεί στο νοσοκομείο. Δεν με ενδιαφέρει πια». Ναι. Έτσι λοιπόν και εδώ η Αντριάννα είπε ότι εκεί στην Επίδαυρο που ήμασταν και καθόμασταν, εκείνη είχε πιάσει μία γονίτσα. Αυτή η γονίτσα λοιπόν... Όχι, όχι, εδώ ήταν. Ναι. Σε εκείνη τη γονίτσα λοιπόν σκέφτηκε ότι αφήνει το μισό της σώμα με ό,τι παράπονα και ό,τι έχει έτσι από το παρελθόν και προχωράει και ένιωσε ότι έκανε μια καλή θεραπεία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά αυτό δεν το έχω πει πουθενά, τώρα το λέω για πρώτη φορά, έτσι μου δίνεις εσύ το ερέθισμα. Μου είπε ότι όταν θα ξαναπάει στο ίδιο χώρο και θα βρεθεί εκεί στο εγκυμητήριο της Επιδαύρου που ήμασταν, θα πάει να μιλήσει στο παλιό της σώμα για να κάνει ξεκαθαρίσματα. Δηλαδή αυτό είναι πολύ καλό. Το καλό είναι αυτό, αλλά να το ξεκαθαρίσει και εκείνο το σώμα, να το υγιάνεις, έτσι. Πρόσεξε, μη σου γίνει τσιμπούρ και ξανακολλήσει. Έμεινε εκεί που λέει, στη γωνιά. Μπράβο, 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 είναι πολύ καλό. Και ήταν και υπέροχο ο τρόπος που απέγγειλες εκείνη την ώρα και εσύ, αλλά και ο Γιώργος. Έχουμε τους δύο εδώ. Ναι, έχουμε και τους δύο εδώ. Ήταν οι δύο που επέγγειλαν. Ο Γιώργος είπε τον όχο του Ιπποκράτη στο αρχαίο κείμενο, αλλά το είπε με μια θεατρική διάσταση πολύ... σαν να ήταν ένας αρχαίος ιερέας και... Πρέπει να είμαι. Και είσαι. Και είσαι, όχι ήσουν, είσαι. Η φωνή μου ξέρει αν είναι. Έτσι, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, και μέσα εκεί στο εγκυμητήριο και η δική σου απαγγελία ήταν υπέροχη. Δηλαδή δεν ξέρω αν το ένιωσες. Το βλήμα του Ασκληπίου. Λοιπόν, ναι, ναι, και κάποιος τράβηξε τη φωτογραφία, αυτό δεν θυμάμαι. Μάλλον η Ελένη πρέπει να ήταν, που κυκλοφορούσε γύρω-γύρω. Λοιπόν, θα στη δείξουμε, ναι, υπάρχει μια πολύ ωραία φωτογραφία που ενώ όλοι είμαστε έτσι, δηλαδή έχουμε χαμηλωμένα τα μάτια και τα λοιπά, εγώ σου κρατάω έτσι τον μπράτσο από εδώ μου φαίνεται και εσύ είσαι εδώ και διαβάζεις, είσαι ο μόνος που ιερουργείς εκείνη την ώρα, δηλαδή φαίνεται η ενέργειά του ότι δίνει ενέργεια, έτσι. Ναι. Εντάξει, να φαίνεται και στην φωτογραφία. Και παρόλο που μας διώξανε από το κύκλο της ορχήστρας, κυκλώσανε έναν δρύς. Δίπλα, απ' έξω από το θέατρο. Δεν υπήρχε πιο αρχαία, παλιότερη, τελετουργική κίνηση το να κυκλώσεις έναν δέντρο
Από αυτό που είναι. Ναι, ναι, ναι. Ήταν ό,τι έπρεπε. Και εκεί είδε ο Γιώργος τον υποκρέτη. Ναι, ναι, ναι. Εξαιρετική κίνηση. Ήτανε που όμορφα. Και το γεγονός ότι δεν μας αφήσαν να πούμε τον ύμνο εκεί, εγώ ξέρω, γνωρίζω ότι όποιος πάει σε αρχαιολογικό χώρο και είναι αρχαιοπρεπής ντυμένος, τον βγάζουν έξω. Δεν μπορείς να βάλεις ένα άσπρο φορεματάκι και να φαίνεις σαν αρχαία Ελληνίδα. Δυσκολεύονται οι φυλακές. Λοιπόν, εσύ πρέπει να το κάνεις σιγά σιγά να εξάσκηση, ώστε να του λες είμαι ξεναγός, δεν μπορώ, ζεσταίνουμε. Έχω πάει σε πολλούς αρχαιολογικούς χώρους έτσι και δεν μου έχουν πει τίποτα, οπότε σιγά σιγά να αρχίσει να γίνεται, να συμβαίνει. Έχεις το μέσο. Να φάω φορεματάκι αρχαιολογικό και να πάω. Ναι, όχι, θα φοράς ένα λευκό, ένα λευκό, που θα είναι λευκό, τίποτα άλλο. Δεν θα είναι αρχαιοελληνικό, δεν θα είναι αρχαιοπρεπές. Αλλά και μόνο που θα είναι αυτό το ρηχτό το λευκό, εσύ θα κάνεις καλά τη δουλειά σου. Πώς το λένε, δηλαδή, ο χώρος μέσα θα. Λοιπόν, κάποτε. Δεν αφήνουν πια μέσα στην ορχήστρα τους ξεναγούς. Ναι. Να έχεις την κάνεις απ' έξω. Ναι. Ναι, παλιά μπαίναμε και κάναμε αυτό το κόλπο με το χαρτάκι, με τα νομίσματα για να δεις ακούγεται κτλ. Τώρα το έχουν απαγορεύσει. Ναι. Λοιπόν, το ερώτημα της Αγλαίας ήταν το εξής, το φύλακα που μας φώναζε και στη φύλακα και στον άντρα και στη γυναίκα ήταν το εξής, γιατί το είχε ακούσει από μένα αλλά δεν το πίστευε και τόσο, ότι αν ας πούμε κάποιος άνθρωπος έρθει με αρχαιοελληνική ένδυση θα το απαγορεύσετε και λέει ναι. Γιατί έχει αυτή την αρχαιοπρεπή στάση. Απαγορεύεται. Ενώ αντιθέτως μπορούν να έρθουν Σκοτσέζοι, μπορούν να έρθουν Ιάπωνες, Κινέζες, Ινδοί, Μωαμεθανές με μπουρκές, με τέτοια, Χριστιανοί, Ορθόδοξοι, Ιερείς, μπορούν να μπουν να παρευρεθούν. Τα σύμβολα του να. Ναι, όλα τα σύμβολα λοιπόν μπορούν να περάσουν. Κάτι που θα θυμίζει όμως αρχαία Ελλάδα απαγορεύεται. Αυτό βέβαια δεν γίνεται τυχαία, γίνεται επειδή επί χρόνια, το έλεγα, ακόμα και όταν ήταν το Υπουργείο Πολιτισμού και Θρησκευμάτων, το μοναδικό που είχε παραμείνει, ας πούμε, παγκοσμίως Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ήταν το ελληνικό. Δεν υπήρχε πουθενά, ούτε σε τριτοκοσμικές χώρες δεν υπήρχε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκείας μαζί. Έτσι δεν υπήρχε. Εδώ λοιπόν στην Ελλάδα υπήρχε μέχρι πρόσφατα, μέχρι το 2000, κάπου τόσο τώρα. Που απλώς τώρα το αλλάξανε και έγινε Υπουργείο Πολιτισμού. Ναι, αλλά το 2004 και Υπουργείο Παιδείας. Η ελληνική θρησκεία αναγνωρίστηκε ως η δεύτερη θρησκεία της Ελλάδας. Πού, στο επίσημο κράτος. Ναι, αλλά να ξέρετε και ότι. Και έγινε και ο πρώτος γάμος στη Δήλο και είχαν κάνει δημοσιεύματα. Τέλος πάντων. Από το 4. Τέλος πάντων, όποτε και να έγινε, η υπόθεση είναι τώρα το 2019, μας απαγορεύσανε να μπούμε μέσα στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, να πιαστούμε χέρι-χέρι, δεν επιτρεπόταν να πιαστούμε χέρι-χέρι και δεν επιτρεπόταν να πούμε οποιοδήποτε ύμνο, γιατί απαγορεύονται ύμνοι μέσα στο θέατρο. Έχω πει εγώ τον ύμνο της Νέμεσης. Χέρι-χέρι μαζί με τους. Όχι, μέσα στο θέατρο για να κάνω. Ναι, ναι. Στα παιδιά να δουν πώς ναι. Είναι ένας αρχαίος ύμνος. Να φανταστείτε ότι πιο προς τα πριν από εμάς ήταν κάτι Κινέζοι και κάτι Άραβες και κάτι τέτοιο και φωνάζανε, ας πούμε, διάφορα. Και υμνούσανε διάφορα. Και αυτούς δεν τους μιλάγανε. Μόλις είδαν εμάς ότι μπήκαμε μέσα στη Θεμέλη και τα λοιπά και πιάσαμε έτσι χέρι-χέρι και τα λοιπά, μας είπαν ότι πρέπει να πάτε να πάρετε άδεια από μπροστά από την είσοδο για αυτό που κάνετε, γιατί θεωρείται τελετουργία. Λοιπόν, θεωρείται δηλαδή ότι τελούμε κάτι θεατρικό δρόμενο, κάτι τέλος πάντων. Την επόμενη φορά που θα πάμε να πάρουμε την άδεια, να δούμε τι θα μας ζητήσουμε. Γιατί αν θυμόσαστε και στους Δελφούς, μας είπαν πάλι το ίδιο και όταν ρωτήσαμε στην έξοδο τι χρειάζεται για να πάρουμε άδεια να μπορούμε να ξαναγούμε, μας είπαν 130 ευρώ, μόνο, έτσι, δηλαδή, το οικονομικό ήταν το θέμα, για εκεί. Τέλος πάντων, η υπόθεση είναι ότι εδώ και πολλά χρόνια ο ελληνικός λαός δεν γνωρίζει
ότι όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι, ναοί και μουσεία, ανήκουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Σοβαρά. Όλα. Δεν ανήκουν στο ελληνικό κράτος. Είναι κτίσματα και κτίσεις της Εκκλησίας. Και γι' αυτό το λόγο μπαίνει το εισιτήριο και δεν μπορεί το κράτος να κάνει οτιδήποτε, εμπλέκεται δηλαδή, και το, αν όχι το 70%, το 60% πάει στην Ορθόδοξη Εκκλησία από το εισιτήριο που δίνουμε σε κάθε... Ναι. Δυστυχώς, από εκεί παίρνουν τις εντολές όλοι οι φύλακες, να μην βάζουμε κλονάρια ελιά στο κεφάλι μας, να μην βάλουμε καμία ταινία, να μην είμαστε ξυπόλοιποι, να μην έχουμε σανδάλια. Εγώ στους δικούς μου πελάτες στην Ολυμπία τους έχω στεφανώσει άπειρες φορές με κλαδιά ελιάς από την ελιά την ιερή κιόλας. Μπράβο. Τα έχω κόψει μέσα στο χώρο, με έχουν δει οι φύλακες και δεν μου έχει πει κανένα τίποτα. Εντάξει, επειδή καταλάβανε ότι κάνεις ξενάγηση, κατάλαβες, και ότι σου λέει ξένοι είναι, δεν πειράζει. Ενώ αν ήμασταν Έλληνες, θα τους πείραζε. Ναι. Βέβαια, στην αρχαία Ολυμπία, όπως το λες και εσύ, πριν περίπου 6 χρόνια ήταν που είχα κάνει την ελληνική κοσμοθέαση στη Λυγιά, πώς λεγόταν, δεν θυμάμαι τώρα. Τέλος πάντων, όχι Λυγιά. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι τώρα πώς λεγόταν, στην Πελοπόννησο. Όταν πήγαμε σαν ομάδα 10 άνθρωποι και κάναμε ξενάγηση στην αρχαία Ολυμπία, κάποιοι από αυτούς ήταν σε διάφορα έτσι άλλες οργανώσεις, λάβρις τέτοια ξέρω εγώ κτλ. Και μου είχαν πει ότι με το που τους είδαν να φοράνε, τους πετάξαν έξω, τους σταματήσανε. Δεν τους αφήσαν ούτε ύμνο να πούνε. Εμείς όμως μπήκαμε μέσα, πήγαμε κοντά στο ναό της Ήρας και του Διός, ανάμεσα, κάτσαμε κάτω από ένα δέντρο που ήταν με τεράστια σκιά. Και ενώ κάναμε κύκλο και είπαμε τις ευχές μας, είπαμε όλα αυτά, ύμνους και τα λοιπά, χτύπαγα και το κόγκ εγώ. Λοιπόν, και κοίταγαν τα παιδιά που είχαν τραβήξει τα προηγούμενα, ας πούμε, και μου λέγανε πώς δεν σε βλέπουν εσένα. Γιατί δεν έρχονται να σου κάνουν παρατήρηση. Κοίτα, έρχονται μέχρι εδώ οι φύλακες και φεύγουν. Και τέλος πάντων, με τα πολλά, αφού τελειώσαμε σχεδόν ό,τι ήταν να κάνουμε και να μην κάνουμε, την ώρα που σηκωθήκαμε για να φύγουμε, τότε ήρθε μία από τις φύλακες και μου λέει εμένα, έτσι όπως ήμουν καθισμένο στο δέντρο, μου λέει, κοιτάξτε να δείτε, μου λέει, κακώς καθίσατε εδώ, γιατί πίσω από το δέντρο υπάρχει μία τεράστια σφυγκοφωλιά και απορούμε πως δεν σας έχουν φάει μέχρι στιγμής. Και γυρνάω και έτσι λέω, δεν τη φοβόμαστε, ίσα ίσα που μας φυλάνε και δεν μας πειράζουν οι σφίγγες, γιατί ξέρουν το τι μεταφέρουμε σαν ενέργεια. Και μας διαφυλάττουν. Δηλαδή θα γελάγανε το σύνορα οι φύλακες, ότι κοίτα που πήγανε και κάτσανε. Ναι, και σου λέει, άστο, θα του τσιμπήσουν, θα του τσιμπήσουν. Ναι. Και ήρθαν στο τέλος να μας πούνε, ναι, πώς δεν σας τσιμπήσανε, θα τους φάνηκε δηλαδή παράξενο. Λοιπόν, η εκδρομή λοιπόν ήταν υπέροχη. Εγώ θέλω έτσι να σας ομολογήσω ότι ήταν η μόνη φορά που δεν πολύ κουράστηκα, ενώ σε άλλες εκδρομές δεν αφήνω το μικρόφωνο πρωί, μεσημέρι, βράδυ, είμαι συνέχεια και μιλάω και κουράζομαι αρκετά. Αυτή τη φορά ήταν πολύ πιο ελεύθερο, πιο έτσι, και ήρθανε και πολλά άτομα, μιλήσανε, έτσι αναλλάχτηκε η φωνή να μην ακούνε μόνο τη φωνή μου κτλ. Και παρόλο που υπήρχαν οι αλλαγές, δηλαδή δεν πήγαμε πρώτα στον τάφο του Λιαντίνη που λέγαμε και αυτά, και να πάμε πρώτα στις Κεχλίες και αλλάξαμε και φύγαμε και κάτι στις 8.30 ώρα, τι ώρα φύγαμε, 9 παρατέταρτο περίπου ήταν την ώρα που ξεκίναγε το λεωφορείο. Τόσο αργά κάτσαμε, γιατί κάποιοι λέγανε τώρα θα έρθουμε και περιμέναμε να δούμε πότε θα έρθουμε. Λοιπόν, και το κακό βέβαια αυτό ήταν έτσι της εκδρομής, ότι ενώ είχαν δηλώσει ας πούμε περίπου 33 άτομα συμμετοχή, τελευταία στιγμή, ακόμα και τελευταία ώρα που ήμασταν στο πούλμα, με παίρνουν άτομα και μου λέγανε έχω την κοιλιά μου, δεν μπορώ, δεν γίνεται να έρθω, είμαι άρρωστος, δεν κοιμήθηκα καλά το βράδυ,
Έτσι, δηλαδή αυτό είναι μεγάλη αδικία φωτεινή, γιατί. Φωτεινή, τι είπε. Εγώ τίποτα δεν είπα. Δεν ήθελα να γυρίσω 8 η ώρα το βράδυ. 7 η ώρα γυρίσαμε. Αφού είπε μέχρι τι 9, 8.30, 9 δεν. 7, τι ώρα γυρίσαμε, πείτε τη. Τι ώρα γυρίσαμε. 7 και 4, 7 και 20 ήταν. Εμείς μέσα στο μετρό ήμασταν 7.30. Δεν ήθελα να κάτσω μέχρι τόσο αργά. 7.30. Δεν ήθελα να κάτσω τόσο αργά, γι' αυτό δεν ήθελα. Ναι. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Εγώ είπα και ανακοίνωσα και στο Facebook ότι όσοι ήταν να έρθουν, ήρθανε και ποτέ δεν πρέπει να πιέζουμε για να έρθουν και άλλοι, να έρθουν παραπάνω ή οτιδήποτε. Αυτός που έχει δρόμο θα τον βρει. Αυτός που δεν έχει, δηλαδή μερικοί με ρωτάνε ας πούμε για το Σούνιο, που έχω ανακοινώσει πολλές φορές στο Facebook ότι θα πάμε, θα δούμε, θα κάνουμε. Και τώρα έχω βάλει μια ανακοίνωση, έτσι, με μικρά γράμματα, όχι σαν εκδήλωση, ότι 4.30 ώρα στην είσοδο του ξενοδοχείου Αιγαίου ο καθένας με το δικό του αυτοκίνητο ή με το λεωφορείο της γραμμής συναντιόμαστε εκεί στην είσοδο και πάμε να δούμε την Ιερή Πηγή του Ποσειδώνα. Δεν γράφω κάτι άλλο, έτσι, ούτε θα μείνουμε εκεί ούτε τίποτα, γιατί την άλλη μέρα εγώ 7 ώρα δουλεύω. Όχι, δεν είναι 1η Ιουλίου. Κυριακή είναι 29. Πόσο είναι? 29. 29 Ιουλίου είναι. Πότε θα πάτε στο Σούνιο? Το απόγευμα. Το... Σήμερα. Όχι, καλά. Το Σάββατο. Το Σάββατο. Σάββατο. Το Σάββατο δεν μπορώ να έρθω. Αν είναι Κυριακή, μπορώ να έρθω. Το Σάββατο 4.30 ώρα. Λοιπόν. Έχει λεωφορείο από την Αβραμαθέα. Μια πρόβα θα την έχω σίγουρα. Τέλος πάντων, όποιος πάλι είναι θα έρθει. Κάποιοι άνθρωποι που έχουν έτσι και μικρά παιδάκια και θέλουν να τα βαφτίσουν και τα λοιπά μπορούν να έρθουν τώρα, είναι ευκαιρία. Καλοκαίρι είναι, θα είναι πολύ όμορφα και θα μπορούμε να πάμε εκεί στην πηγή να βαφτιστούν. Ήδη εγώ έχω βρει ένα μικρό μπουκαλάκι τόσο, για να πάρω το αγίασμα ατόφιο, έχει μικρό στόμιο και είναι ότι πρέπει για εκεί, για την πηγή. Όσοι θέλουν και μπορούν, ας έρθουν. Καλό είναι να πάρουν ένα τηλέφωνο πιο μπροστά βέβαια, στο 697-21-99-604, για να συνεννοηθούμε. Λοιπόν, εδώ σου φέρει αυτό εδώ που έχεις πει, έτσι, είναι τα αδελφικά παραγγέλματα και όπως το αναφέρει εδώ πέρα η φίλη μας, η Γιώτα, η Ζάγκλη, είναι πυθίας γράμματα. Ναι. Και σήμερα, με αυτό μπορείτε να κάνετε ένα θαυμάσιο παιχνίδι, όπως το έχουμε κάνει πολλές φορές σε Πούλμαν όταν πηγαίνουμε για αδελφούς ή για πιο μακριά, που κάποιος περνάει με τις κάρτες και μοιράζει ποια κάρτα θέλει ο καθένας. Λοιπόν, επιλέγει ναι. Παίρνει λοιπόν μια κάρτα και βλέπει, ας πούμε, το γνώθι σε αυτό. Ο άλλος, ξέρω εγώ, βλέπει κάτι άλλο, έτσι. Ναι. Ναι, ναι, τα έχω και ανοιχτά εδώ πέρα. Τα έχω. Όχι, τα έχω εδώ. Δες. Μάλλον κάτσε να το δείξουμε και εδώ. Υπάρχει αυτό εδώ το βιβλιαράκι που έχει όλα τις απαντήσεις και υπάρχουν αυτές εδώ οι κάρτες που μέσα υπάρχει μη βία, πραότητα, εμπιστοσύνη, γάμος, εγρήγορση, εγκράτεια, ευγνωμοσύνη, ευτυχία, εργασία, γενεοδορία και τώρα μην τα διαβάσω, αρετή. Και όλα αυτά βλέπετε είναι με υπέροχες κάρτες. Προσπαθώ κοίτα να το δείξω. Λοιπόν, και χρόνος και τα λοιπά. Πάρ' το να το δεις. Αυτό ναι, θα μπορούσε να πάει σε σχολείο και να... Λοιπόν, δες το, όσοι και μη χαθούν. Ναι. Ναι. Λοιπόν... Ναι, γιατί όταν διαβάζεις τα αποσπάσματα που έχει,
πράγματι είναι τόσο όμορφα γιατί περιέχουν τη σοφία των παππούδων μας σε πολλά επίπεδα, δηλαδή όχι μόνο στο επίπεδο των παραγγελμάτων αλλά και στο επίπεδο διάφορων ρητών που έχουν πει ήδη οι σοφοί που δεν βρίσκονται μέσα στα παραγγέλματα και υπάρχει μια καλλιέργεια έτσι προς την αρχαία ελληνική κοσμοθέαση πολύ όμορφη και πολύ έτσι ζεστή. Δηλαδή σε αναγκάζει να έρθει σε επικοινωνία με τον κόσμο. Λοιπόν, ένα άλλο που ήθελα τόσο καιρό να πούμε μέσα στο Πόθο και στα μαθήματα του Πόθου είναι ότι πέρα από το κεφίρ, πέρα από την αλόη, πέρα από την καλυχόη και όλα αυτά που λέγαμε υπάρχει και ένα πολύ καλό προϊόν, αυτό εδώ. Αχ, φαίνεται ανάποδα εκεί, τέλος πάντων. Αυτό το προϊόν, δεν ξέρω αν το ξέρετε, είναι σπιρουλίνα. Μόλις προχθές κάποιος μίλησε για αυτή. Ναι. Πόσο καλή είναι. Λοιπόν, να ξέρετε ότι ψάχνοντας και μελετώντας οι Αμερικάνοι στην NASA για κάποια τροφή που να έχει περισσότερα αμινοξέα όπως είναι ο βασιλικός πολτός και κάποια άλλα είδη τροφής, διαπιστώσαν ότι στη λίμνη Τακανίκα, σας λέει τίποτα αυτό το Τακανίκα, σας λέει το Νίκα, ναι. Τακανίκα. Δεν σας θυμίζει αρχαία ελληνική, διάλεκτο έτσι, με νίκη, νικά δηλαδή, έτσι, τα... Νίκη στο τάκα-τάκα. Τάκα-τάκα, ναι. Λοιπόν, σε αυτή λοιπόν τη λίμνη διαπιστώσαν ότι πάνω στην επιφάνειά της έπιανε ένα μικρό έτσι σαν γλίτσα, σαν, που αυτό πολλά ζώα πηγαίναν και το τρώγανε. Πιάσανε λοιπόν, το πήρανε και διαπιστώσαν ότι πράγματι είναι ένας σαν μονοκύτταρος οργανισμός που κάνει μια σπήρα, από εκεί βγαίνει και το όνομα σπιρουλίνα, έτσι δηλαδή κάνει μια σπήρα, ναι, που είναι σαν να δείχνει το DNA της, πώς αναπτύσσεται. Σε μεγέθυνση όμως, δηλαδή το βλέπεις, δεν χρειάζεται να το... Λοιπόν, και διαπιστώσαν ότι μέσα εκεί από τα, δεν θυμάμαι, 18 αμινοξέα που υπάρχουν, που θέλει ο οργανισμός μας για να θρεφτεί, έχει τα 16. Δηλαδή λείπουν μόνο άλλα 2. Άρα ήταν πλούσια σε τροφή. Έτσι λοιπόν πιάσανε, την κάνανε σε χάπια, και τη δώσανε στους αστροναύτες στην αρχή, σαν πλούσια τροφή των αστροναυτών. Και ψάχνοντας όλη την υδρόγειο, ήρθανε μέχρι εδώ στα Γιάννενα και διαπιστώσαν ότι και εδώ υπάρχει η σπιρουλίνα. Και μάλιστα φτιάξανε εργοστάσια και παράγανε την σπιρουλίνα εδώ στην Ελλάδα και διαπιστώσανε ότι το φως της Ελλάδος δίνει ακόμα μεγαλύτερη ενέργεια στη σπιρουλίνα. Αυτό εδώ που κρατάω εδώ στο χέρι μου, δεν κάνω τώρα διαφήμιση, απλώς σας λέω ότι υπάρχει σε σούπερ μάρκετ. Σπιρουλίνα για νιώθηκη. Το λέει ελληνικό superfood σε νυφάδες. Είναι σε νυφάδες, δείτε το, δηλαδή είναι σε... Δεν ξέρω αν φαίνεται τώρα εδώ. Μπα, πώς να φέρει, τέλος πάντων, μην το χάσω. Είναι σαν νυφάδες, πώς είναι οι νυφάδες ας πούμε. Λοιπόν, και όπου και να το βάλεις, είτε το βάλεις σε γάλα, είτε το βάλεις σε νερό, ή σε χυμό, ή όπου και να το, σε φαΐ, δηλαδή έχεις φτιάξει το φαΐ σου ας πούμε και ρίχνεις λίγο πάνω. Το κάνει καταπράσινο έτσι, δηλαδή μεταδίδει την πρασινίλα της. Και είναι πολύ δυναμωτική, πολύ καλή για τον οργανισμό και έπρεπε να την αναφέρουμε, δηλαδή καιρό το σκεφτόμουν όποτε την έβλεπα μπροστά μου και έλεγα αυτό δεν το έχουμε αναφέρει, δεν το έχουμε αναφέρει. Ήταν η ευκαιρία τώρα να το αναφέρουμε. Και το βρίσκεται λοιπόν σε σούπερ μάρκετ, γράφει ότι είναι κριτική σπιρουλίνα, έτσι δηλαδή λέει ότι είναι πλούσια σε πρωτεΐνη, βιταμίνες, υγνοστοιχεία, απαραίτητα αμινοξέα και αντιοξειδωτικά. Χωρίς γλουτένι, χωρίς ιόδιο, χωρίς λακτόζι, χωρίς σόγια. Λοιπόν, τα 25 γραμμάρια που έχει μέσα εδώ
το έχει σε τιμή 4,5 ευρώ, κάπου τόσο. Αλλά και όποια σπιρουλίνα να βρείτε, ακόμα και σε χαπάκια, ακόμα και σε σκόνη, σε οτιδήποτε, πάρτε το, είναι καλό. Δηλαδή, κάνει καλό στην υγεία, δυναμώνει. Ναι, πες. Το έχω ψάξει για τη σπιρουλίνα, έπαιρνα και εγώ καιρό. Η καθαρή σπιρουλίνα, δηλαδή αν είναι κινέζικη ή πολωνική και τα λοιπά ή από άλλες χώρες, και δεν είναι οργανική ή βιολογική, δεν κάνει καλό. Ίσα ίσα δεσμεύει πολλές τοξίνες του σώματος και έχει τα αντίθετα αποτελέσματα αν δεν είναι καθαρή. Επίσης θέλει λίγο μέτρο στην κατανάλωση και αναλόγως στους οργανισμούς και τη διατροφή την υπόλοιπη μπορεί να κάνει και ζημιά ενίοτε. Η χλωρέλα, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, έχει μόνο, είναι αντίστοιχη της πυρουλίνας αλλά με ευεργετικές ιδιότητες. Απλώς είναι πιο σπάνια στην εξαίρεση. Ελληνική σπιρουλίνα λοιπόν και βιολογική. Ναι, ναι, ναι. Όπως είναι αυτή εδώ. Αυτή είναι και βιολογική. Και κριτική και φαίνεται ναι. Από το πράσινο. Ναι, ναι. Μπορεί να πάρει κανείς και θα μετά. Γράφει σπιρουλίνα Κρήτης και δεν έχει τίποτα άλλο. Απλώς λέει πρωί ή μεσημέρι, μία έως τρεις κουταλίτσες του γλυκού, μία εγώ θα έλεγα, δεν χρειάζεται τρεις. Ναι. Δηλαδή δεσμεύει κάποιες τοξίνες και μετά συσσωρεύονται αυτά και γίνεται να πάθουν. Από το ρέθυμνο της Κρήτης είναι. Τώρα πού, σε ποιο σημείο, δεν ξέρω. Θα μπορούσε πάντως να ήταν και από τη λίμνη του Κουρνά, δηλαδή. Και θέλει και όπως με όλα αυτά λίγο διακοπή κάποια στιγμή. Αυτά θα ρωτήσω. Σε όλα χρειάζεται μια διακοπή. Δηλαδή πάνω από ένα μήνα, ό,τι και να κάνουμε, είναι εις βάρος, δηλαδή ο οργανισμός, πώς το λένε, κακομαθαίνει. Ναι. Και αντί να απορροφά αυτό που βαριέται πια, δηλαδή το παρατάει, δεν το... Προσωπικά σε μένα μου είχε κάνει υπερευαισθησία στην ακτινοβολία και στο φως του ηλίου. Όταν έπαιρνα λίγο έτσι κλαπάκια σαν και μετά έψαξα το και το έκοψα σιγά σιγά. Δηλαδή τι που σου προξενούσε, υπερευαισθησία. Υπερευαισθησία, ναι. Αυτό που έχουν την νέα ασθένεια αυτή και με την ακτινοβολία που λένε τώρα για το 5G που θα είμαστε μέσα στις πόλεις σαν σε φούρνο μικροκυμάτων. Αλλά με το παραμικρό στον υπολογιστή λίγο ή στο φως άρχιζα να... Έχω κνησμούς και τέτοια. Φαγούρα δηλαδή, έτσι φαγούρα, και κοκκινίλα και... Ναι, και ήταν από τη σπιρουλίνα που ναι. Έκανα λίγο έτσι, λίγο πιο πολύ. Πιο τακτικά, ναι. Όχι απερίσκεπτα, αλλά τακτικά, ενώ δεν ήθελα ίσως και τόσο. Τώρα... Με τη χλωρέλα που άλλαξα μετά δεν είχα τίποτα. Τώρα που είπες για το G5... Το 5G. Το 5G... Δεν ξέρω αν ακούσατε για σήμερα, δηλαδή εγώ τυχαία έτσι άκουσα για λίγο ειδήσεις το τώρα το απόγευμα πριν έρθω, που έλεγε ότι στο Παρίσι 40 βαθμοί Κελσίου. Πρωτοφανές για το Παρίσι οι 40 βαθμοί Κελσίου. Έχουν πάρει από όλα τα μαγαζιά τα air condition, δεν έχουν air condition να αγοράσουν πια για τα σπίτια τους. Ο κόσμος πέφτει σαν τα κοτόπουλα από τη μεγάλη θερμοκρασία και θέλω να πω ότι όλες αυτές οι απειλές για το 5G και, και τα, πώς τα λένε τα άλλα, τα ραδιοκύματα που χαλάνε λέει την ατμόσφαιρα, τα, πώς το λένε το HARP, πώς το λένε το HARP είναι στην ιονόσφαιρα. Ναι, όλα αυτά λοιπόν βγαίνουν εις βάρος τους και χτυπάνε τις χώρες τους. Αυτοί που ήδη τα προκαλούνε έρχονται τώρα να τα σαν μπουμέρακα να τους χτυπήσουν γιατί έτσι θα καταλάβουν, έτσι θα πάρουν το μήνυμα ότι θεοί υπάρχουν ακόμα, ότι εδώ είναι και εκδικούνται. Δηλαδή σιγά σιγά θα καταλάβουν ότι ό,τι κάνουν στις τριτοκοσμικές χώρες το πληρώνουν ακριβά και είναι εις βάρος τους. Γιατί δεν υπάρχει σκουπιδότοπος που να πετάς τα σκουπίδια σου, τις κατάρες σου, το κακό το δικό σου και να μην έρχεται και σε σένα μετά. Δεν υπάρχει. Είμαστε μία λυσίδα. Ό,τι καλό κάνω εγώ σε σένα,
αυτό το καλό θα κάνεις και εσύ τον άλλον, τον άλλον, τον άλλον. Όταν εγώ σου κάνω κακό και σου φέρνω στο σπίτι σου τα μπάζα μου και τα απορρίμματά μου, εσύ κάπου θα τα βάλεις και ο άλλος κάπου θα τα βάλει και στο τέλος θα ξαναγυρίσουν σε μένα. Πολύ μεγαλύτερη κατάσταση και πολύ πιο ολέθρια. Έτσι πάει. Δηλαδή το καλό έχει μεγαλύτερο καλό, μεγαλύτερο καλό, μεγαλύτερο καλό. Το κακό έχει μεγαλύτερο κακό, μεγαλύτερο κακό, μεγαλύτερο κακό και σου έρχεται στο κεφάλι. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν οι κυρίαρχοι, οι παγκόσμιοι παντοκράτορες και κρατοκράτορες και που νιώθουν ότι έχουν την εξουσία στα χέρια τους και εμείς είμαστε τα μερμηγκάκια στη σειρά, να βάλουν κατά νου ότι ωφέλιμο είναι να μας ωφελήσουν για να ωφεληθούν και οι ίδιοι. Και όχι να μας εξολοθρεύσουν για να μην έχουν τόσα στόματα να ταΐζουν. Δεν τρώμε από πάνω τους, τρώμε από τη φύση. Και αν οι άνθρωποι καταλάβουν πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη φύση και πώς μπορούν χωρίς μεσάζοντες να παράγουν οι ίδιοι αυτό που χρειάζεται να καταναλώσουν, τότε χαθήκανε οι πολυεθνικές και όλοι αυτοί που νομίζουν ότι κυριαρχούν με τη βενζίνη, με το δολάριο, με τα φάρμακα. Και αυτοί πώς θα βγάλουν λεφτά? Θα βγάλουν λεφτά κάνοντας το καλό. Θα βγάλουν λεφτά προσφέροντας καλοσύνη, προσφέροντας υγεία. Δεν λέγεται καλοσύνη. Λοιπόν, επειδή λοιπόν... Όχι, εγώ σκεφτόμουν την Κότε και την Κατσίκα. Αμφιβάλλες. Γιατί είχα ήδη πάει εκεί στο Κοτέτσι και στην Κατσίκα και στην... Πώς ζούσαν οι γονείς μας. Λοιπόν, εδώ έχω δύο αναφορές μπροστά μου, το έτσι πέσαν στα χέρια μου. Η μία είναι κάτι που είχα γράψει τότε που ήμασταν μέσα στην Ακαδημία Πλάτωνος, που είχαν έρθει και τα κορίτσια εκεί πέρα, οι... πώς τη λένε, δεν θυμάμαι, τι... Μυρτό. Μυρτό, άμπρα. Και εκείνη την ημέρα μου είχε έρθει αυτό εδώ και έγραψα, και γι' αυτό το διαβάζω, ευχόμενος ότι η δημιουργία του ελεύθερου θεραπευτηρίου με δωρεάν φυσιοθεραπευτικές ολιστικές εφαρμογές από τη μέθοδο που εφαρμόζουμε και την ονομάζουμε ο πόθος, που είναι τα αρχικά πανολική θεραπεία όλων συνολικά, επιθυμία μας είναι η αναγκαία ποιότητα υγεία στη ζωή μας, γιατί αυτό είναι το πρωταρχικό πράγμα, δηλαδή όλα τα υπόλοιπα έπονται. Εάν δεν έχεις την υγεία σου, δεν έχεις τίποτα. Λοιπόν, η συνεχόμενη γνώση τρόπων εφαρμογών και η ανέλυξη της ζωής μας συνολικά, η πανολική θεραπεία όλων συνολικά, έχει τρεις φορές το όλο. Μας το είπε μία φίλη που πέρναγε και ξαφνικά είδε παν, ο, λι. Και μας λέει τρεις φορές έχει το όλο. Για να δώσει ένα ισχυρό μήνυμα, ένωση. Η δύναμη όλων συνολικά θα αλλάξει την ωραιότητα του κόσμου μας και θα γίνει κόσμημα για όλους. Αυτός είναι ο κόσμος, έτσι τον έχουν ορίσει οι παππούδες μας, γιατί κόσμος σημαίνει κόσμημα. Και αν εμείς αυτό το κόσμημα το καταστρέφουμε διαρκώς ή θέλουμε να το έχουμε σε πλάκες χρυσού, δεν είναι κόσμημα. Είναι... πώς το λένε... Και επειδή έρχεται η πρώτη του... Επειδή έρχεται η πρώτη... Εγώ θα ήθελα να σας πω ναι, ότι ψάχνω σπίτι με κήπο. Γιατί η γάτα μου δεν αντέχει άλλο στο δεμένισμα. Πολύ καλό. Παράκουση. Παρακαλώ πολύ, όταν έχετε ένα σπίτι με κήπο, να μας ειδοποιήσετε για τη Φωτεινή. Γιατί πράγματι η ψήψη της έχει κάνει πολλά νούμερα τώρα τελευταία
και την έχει πείσει ότι πρέπει να βρει ένα σπίτι με αυλή για να μπορεί να νιώθει πιο άνετα και εκείνη και, η Φωτεινή. Λοιπόν, θέλω να σας μιλήσω. Να βάλεις νεράκι με δυο μου. Αφού έχει το καλύτερο νερό εδώ η Αριστεία. Όποιος δεν έχει έρθει εδώ στο χώρο της και δεν το έχει δοκιμάσει, δεν μπορεί να το συγκρίνει βέβαια. Τι λες για μένα, έρχεται από δεξαμενή εδώ. Όχι, έχει ένα νερό που το βάζει. Το βάζει έτσι μέσα με δυόσμο και με ένα λεμόνι και με αγαποενέργεια και το πίνεις και νιώθεις ότι πίνεις την αγάπη της, έτσι νιώθεις ότι, χορταίνεις από, μυρωδικό, από ενέργεια. Γίνεται από νερό, γίνεται είδο μετά. Λοιπόν, θέλω να σας πω λοιπόν ότι εκεί στην Ιερά Κρίνη κάτω από την Ακρόπολη 1η του Ιούλη, αν θα είναι ανοιχτά, γιατί δεν ξέρω, μπορεί να μας το κλείσουν. Εμείς θα πάμε 9 η ώρα εκεί στο σταθμό του μετρό Ακρόπολη, έξω δηλαδή, μέχρι 9 και 4, μεταφεύγουμε. 1η Ιουλίου. 1η Ιουλίου, είναι η μέρα Δευτέρα, 9 η ώρα το πρωί. Συναντιόμαστε, παίρνουμε μαζί μας 1-2 μπουκαλάκια. Το μετρό Ακρόπολη. Ναι. Έξω, έτσι όπως βγαίνουμε, δηλαδή από τη μεριά που είναι στην στη Μακρυγιάννη. Λοιπόν, λοιπόν, κοιτάξτε, βλέπετε πως το έχει φτιάξει έτσι, δηλαδή φέρ τον μπροστά εδώ, γιατί δεν θα πείσουμε διαφορετικά, έτσι βάλω το εδώ μπροστά μου, έτσι. Παρακαλώ το έτσι. Νερό. Κοίτα, εδώ. Αυτό δεν είναι ένα τυχαίο νερό, είναι ένα νερό με αγάπης, με αγαποενέργεια. Λοιπόν, εκεί λοιπόν την τελευταία φορά η λειτουργία, η Θεία Λειτουργία έγινε στον περίβολο απ' έξω από το σπήλαιο, γιατί δεν χωράει ο κόσμος και μέσα στη σπηλιά είχε αφήσει υπεύθυνη να μπορέσω να μπω για να πάρω νερό να βγάλω έξω στον κόσμο και περιορίσαμε τον κόσμο για να μπει μέσα. Κάποια στιγμή όταν τέλειωσε η λειτουργία και αφήσαμε και τον κόσμο να μπει μέσα, ήρθαν έτσι λίγα άτομα, κάποιοι φωτογράφοι που το βγάλανε σε μια εφημερίδα και ήρθε και μια κοπελιά που ήρθε με μια τεράστια ευλάβεια, δηλαδή δεν μπορώ να σας το δώσω να το καταλάβετε, έτσι, δηλαδή μπήκε μέσα στη σπηλιά με το δέος ότι εγώ τώρα θέλω θεραπεία. Δεν ξέρω να το... Δηλαδή αυτή η πρόθεση, πρόσκληση συμβαίνει, γίνεται, εμείς το κάνουμε να γίνει. Εμείς μπορούμε να το κάνουμε, να το εφαρμόσουμε. Εμείς μπορούμε να το δώσουμε στον εαυτό μας. Το ζητάμε και το παίρνουμε. Έτσι λοιπόν εκείνη την ώρα, ενώ μπαίνει μέσα, έτσι αυτή η κοπελιά, έρχεται κοντά μου και μου ζητάει να της δώσω λίγο νερό, γιατί δεν έχει τίποτα μαζί της. Και μου κάνει ας πούμε τα χέρια της έτσι και μου λέει μπορείτε να μου δώσετε λίγο. Και εγώ έχω μια κανάτα, και βάζω στα χέρια της, εκείνη το πίνει, της λέω να το πει έτσι σε τρεις γουλιές και χωρίς να το καταλάβω, ενώ έχω έτσι βρεμένο το χέρι μου έτσι εδώ σηκώνω το χέρι μου και το βάζω στο κουτελό της. Συγκλονίζουμε, γιατί νιώθω ότι πιάνω κάτι σειρματάκια. Και με κοιτάζει και μου λέει είναι μπερούκα, για να δικαιολογήσει το τι εγώ
ακουμπάω και μου βγαίνει αυθόρμητα, δεν πειράζει, θα γίνεις καλά γρήγορα. Ανατριχιάζω εκείνη την ώρα, παθαίνω έτσι όπως είμαστε ενωμένοι. Και κατεβάζοντας εγώ το χέρι μου, το πιάνει εκείνη με το αριστερό και καταλαβαίνω ότι πάει να το φιλήσει και επειδή στην πυροβασία ξέρουμε το χειροφίλημα και την πρόθεση του αρνού που θέλει να την προλαβαίνω εγώ και της το φιλάω εγώ πρώτος. Τρομάζει εκείνη γιατί άλλο περιμένει να κάνει και άλλο της έρχεται. Γίνεται το χειροφίλημα ταυτόχρονα και ήταν ένα θαύμα. Έτσι δηλαδή, εκείνη τη στιγμή ένιωσα ότι από πάνω μας πέφτει έτσι μία ακτίνα φωτός και ότι οι κινήσεις που κάνουμε δεν τις κάνουμε από δική μας πρωτοβουλία, αλλά μας κινούν άλλες ενέργειες, άλλες δυνάμεις, θείες δυνάμεις, πέρα από μας. Έχουμε αφαιθεί και οι δύο. Λέω εδώ λοιπόν, έτσι νιώθουμε στη ζωή μας τις αλλαγές μας και τα θαύματα, γιατί είμαστε ένα σημαντικό θαύμα από τη στιγμή της σύλληψης έως την τελευταία αναπνοή μας που κάνουμε ακόμα και τώρα. Και ο Εθέρας υπάρχει για να μας το θυμίζει ότι ό,τι ζει έχει πάρει την ενέργεια από τη ζωοδόχου πηγής που βρίσκεται σε όλες τις γαλαξίες, σε όλους τους κόσμους, παντού. Όλο το σύμπαν είναι γεμάτο με ζωντανές οντότητες, αμέτρητες, διαφορετικές, ακόμα και με παράξενα σώματα, κένταυροι, σφήκες, σιρήνες, κύκλοπες κλπ. Εμείς επιλέγουμε τον κόσμο που θα βιώσουμε. Εμείς επιλέγουμε τη χώρα που θα γεννηθούμε. Εμείς επιλέγουμε τους ανθρώπους δίπλα μας. Εμείς επιλέγουμε τους ρόλους που θα ζήσουμε. Εμείς τις χαρές, την ηρεμία, την αγάπη μας. Εμείς θα δώσουμε την ενέργειά μας με φροντίδα. Εμείς θα λάβουμε τα θεία δώρα της ζωής. Και μετά από αυτό, στέλνει μήνυμα ένας φίλος, Νίκος, πει, δεν θέλω να πω το επίθετο γιατί μπορεί να μην θέλει ο ίδιος, και μου γράφει το εξής. Θα σας πω κάτι και αν θέλετε το πιστεύετε. Εγώ βέβαια δεν έχω ανάγκη να μην το πιστέψω. Το είχα στο μυαλό μου ότι δεν θα καταφέρω να έρθω και είδα όλη τη λειτουργία στον ύπνο μου. Είδα πως γέμισε η πηγή ξαφνικά με νερό και μου δώσατε και ήπια. Μόλις ήπια η πηγή άδειασε και ο κόσμος έφυγε. Το πρωί που ξύπνησα ήμουν μια χαρά, ούτε πυρετός, ούτε τίποτα. Δεν πιστεύω ότι ήταν τυχαίο. Να, κοίτα το, δες το. Βλέπεις, είναι. Ναι, το έχω τυπώσει μέσα από το Face. Λοιπόν, είναι συγκινητικό γιατί μαζί με τον Νίκο έχουμε πάει στο Σούνιο, έχουμε πάει σε διάφορους χώρους. Παρόλο που ο άνθρωπος αυτός με τη φίλη του είναι βαθύτατα θρησκευόμενη, με την επίσημη ελληνική ορθόδοξη εκκλησία, ακολουθήσανε, είδανε πράγματα και διαρκώς βλέπουνε και νιώθουνε. Αυτό είναι το σημαντικό. Το να μην βάζουμε παροπίδες, δηλαδή να μην βάζουμε είναι δικός μας, είναι ξένος, αυτά τα δόγματα που μας περιορίζουν, μας εγκλωβίζουν, μας κάνουν κακό στον ίδιο μας τον εαυτό. Όταν εμείς ανοίγουμε τις πεπιθήσεις μας, ανοίγουμε τις σκέψεις μας, τη φιλοσοφία μας, τις ιδέες μας και δεν εγκλωβιζόμαστε σε αυτά που νομίζουμε ότι είναι η απόλυτη φιλοσοφία, το απόλυτο, αυτό που ξέρω και μόνο αυτό ισχύει και όλα τα υπόλοιπα δεν ισχύουν, τότε εγκλωβιζόμαστε στο εγώ μας. Αν ανοίξουμε για λίγο, τότε μπορούμε να συγχρονιστούμε και να φτάσουμε σε
σε μεγάλα επιτεύγματα. Λοιπόν, δεν έχω μία ώρα, να μην πειράζει. Ένα απόσπασμα που έχει από έναν Γάλλο και ήθελα να σας το διαβάσω στην Επίδαυρο, αλλά δεν τα κατάφερα. Είναι αυτό που λες και εσύ. Λέει, αν ανάψεις ένα σπίρτο στην Επίδαυρο, η ανάφλεξη ακούγεται στις πρώτες κερκίδες και στις άλλες και στις άλλες και στις άλλες, πιο πάνω, πιο πάνω, έως και τις τελευταίες. Εκεί, από την απόσταση, οι άνθρωποι μοιάζουν ασαφείς πιθανότητες. Αν χτυπήσεις την Επίδαυρο, ο χτύπος ακούγεται πιο ψηλά μέσα στα δέντρα, στον αέρα. Αν τραγουδήσεις την Επίδαυρο, το γνωρίζουν τα βουνά, τα σύννεφα, ο κόλπος, τα νησιά, στείνουν αυτοί. Οι άλλες χώρες γέρνουν λίγο να ακούσουν που τραγουδάνε στην Επίδαυρο. Μπορώ να το χρησιμοποιήσεις στο δώσο. Θα σου πω αμέσως. Ρομπέρτο Φερνάντζελ Ρε. Διάβασα το εσύ δυνατότερα. Να ακουστεί, γιατί εγώ το σκότωσα. Α, Ισπανός είναι. Ρομπέρτο Φερνάντεθ Ρεταμάρ. Α, είναι το... Λοιπόν... Ένα... είχαμε πει, μου φαίνεται, αλλά... ένα άλλο έτσι που δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε και το βρήκα έτσι στο διαδίκτυο. Πολλές φορές μιλάω για 10.000 π.Χ. και με βλέπουν σαν να είμαι ούφο, ας πούμε, μου λένε 1900, εντάξει, π.Χ. μετά πώς το πας, ας πούμε. Εσένα και τον Πουλιανό. Εμένα... Ο Πουλιανός έλεγε ότι ο αρχάνθρωπος των Πετραλών είναι 700.000 χρόνια π.Χ. Ναι, και δικαιώθηκε. Και τον βγάλανε 7.000 και ναι. Λέγανε ότι όχι, ναι, είναι 7.000. Δικαιώθηκε όμως. Άλλοι λέγανε ότι ήταν 70.000, τώρα το έχουν κρατήσει σε 70.000. Ναι, σε λίγο θα πάει στις 700. Ναι. Κοίταξε να δεις, θέλουμε, δεν θέλουμε. Οι Ιάπωνες που έχουν βρει τώρα τη νέα μέθοδο με άνθρακα, δεν θυμάμαι τι είναι, που είναι ακόμα πιο έξυπνη. Είναι παλιά. Ποιο είναι, με ακτίνες, είναι με κάτι. Έχουν βρει μια καινούργια μέθοδο που πράγματι δείχνει ότι οι χρονολογίες όλες που έχουν κάνει είναι πολύ πιο πίσω από ό,τι εμείς νομίζουμε. Λοιπόν, νομίζουμε που θέλουμε να λέμε. Που θέλουνε να λέμε. Θέλουνε. Εμείς δεν θέλουμε. Λοιπόν, υπάρχει ένα ανοιχτό και επικίνδυνο θησαυροφυλάκιο κάπως μακριά μας. Το θησαυροφυλάκιο που ονομάζεται Κόλπος του Μεξικού και αγγίζει ανατολικά τη Χερσόνησο της Φλόριδας, κρύβει πάρα πολλά. Πρώτα-πρώτα το πιθάρι με τις μινωικές παραστάσεις κοντά στις ακτές των Μπαχάμας. Μετά η ανακάλυψη του γαλλοεβραίου κουστό, μιας λίθινης πλάκας, για την οποία έγραψε η αδέσμευτη εφημερίδα Ατλαντικός της νήσου Άνδρος των Μπαχάμας. Άνδρος, έτσι. Καλά ακούσατε. Άνδρος, η μίσος Άνδρος. Αυτό πρέπει να κάνουν επικοινωνία οι αντριώτες με τις αντριώτες στις Μπαχάμες. Μπαχαμιώτες. Ναι, πρέπει να κάνουν, πώς το λένε, αδελφοποίηση, έτσι. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή. Στο φύλλο λοιπόν της 24ης Αυγούστου του 1966, ότι είναι γραμμένοι από Έλληνες το απότερο παρελθόντος 10.000 π.Χ. Η εφημερίδα που έκανε αυτό το αποτύπωμα στο επόμενο μήνα έκλεισε. Η πλάκα έγραφε, παίρνουμε τα όπλα μας και τα μεταφέρουμε στην πατρίδα μας, την Ιλατική. Αφήνουμε τη χώρα σας, αλλά αν τολμήσουν οι νέοι κακοί ηγέτες σας να μας κηρύξουν τον πόλεμο, θα σας αφανίσουμε. Η βασίλισσά μας, η Θονόηση, δεν σας θεωρεί Άτλαν, όπως ισχυρίζονται οι νέοι αρχηγοί σας, οι Ιοί του Όφεως.
Η βασίλισσά μας, τη γατέρα της ουράνιας ηθινόησης, σας θεωρεί έναν άχρηστο λαό που δεν εδέχθη τη φιλία της. Μήπως μιλάμε για τα ίδια πράγματα που συμβαίνουν στις μέρες μας? Μιλάει για τον Πατήρα. Ναι. Μήπως δηλαδή ξαναφτάνουμε για στην εποχή... Η Αθλαντίδα υπήρχε πριν από 10.000 χρόνια. Πριν από 9.000 χρόνια καταστράφηκε. Και έχουμε πει πως καταστράφηκε, έτσι. Έχουμε πει εδώ, το θυμόσαστε? Όχι, για να ακούσουμε. Οι επιστήμονες της Ατλαντίδας είχαν φτάσει στην τεχνογνωσία τους πολύ σε υψηλό επίπεδο. Σε σημείο να μπορούν να αντιμετωπίζουν τα πυρά από παντού με ομπρέλα, όπως την αναφέρουν. Βέβαια, εμείς πολλοί δεν ξέρουν ότι η ομπρέλα είναι ελληνική λέξη και προέρχεται από το όμπριος και όμπριος βιώας και δεν το ξέρω, νομίζω ομπρέλα ότι είναι γαλλικό, ξέρω εγώ, ξένο. Λοιπόν, μέχρι όταν άρχισαν η NASA και οι Αμερικάνοι να φτιάχνουν την ομπρέλα τη διαστημική και λέγοντας ότι έτσι δεν θα μπορούν οι πύραυλοι των Ρώσων να μπουν μέσα στα δικά τους, στο δικό του χώρο κτλ. Τότε καταλάβαμε τι εννοούσε ο Πρέλα, ο Σοκράτης, στον... πώς το λέγανε, στο... Ο Πλάτωνας, στο Τίμεο και το Πυρτίο. Ναι, ο Πλάτωνας στον Τίμεο. Λοιπόν, και πράγματι, φτιάχνοντας αυτά τα όπλα οι Άτλαντες, στην Ατλαντίδα, που υποτίθεται ότι ήταν στο κέντρο του Ατλαντικού, μια τεράστια στρογγυλή νήσος, που την είχαν διαμορφώσει έτσι, που ήταν σαν να λέμε ένα τεχνολογικό πλήρες νησί που μπορούσε, παρήγαγε τα πάντα, δηλαδή οι άνθρωποι του ήταν πολύ πιο προχωρημένοι από την υπόλοιπη υδρόγειο. Όμως είχαν κάνει ένα μικρό λάθος, όπως κάνει ο σύγχρονος αγγλοσαξονικός πολιτισμός. Είχαν βγάλει τη σκέψη από την καρδιά και την είχαν πάει στο κεφάλι και την είχαν κάνει τετράγωνο. Προχωράγαν όμως σαν τεχνοκράτες, έτσι σαν τεχνολόγοι, σαν συστήματα. Βλέποντας όμως τους προέλληνες, η δική τους τεχνογνωσία και τεχνολογία να εφαρμόζεται σε φυσικούς νόμους και μόνο σε φυσικούς νόμους, διαπιστώσαν ότι ενώ αυτοί έχουν εξελιχθεί, έχουν φτιάξει ρομπότ, έχουν φτιάξει υπολογιστές και μπορούν να κυριαρχήσουν εις βάρος και των προελλήνων και να τους κάνουν σκλαβάκια, ότι πράγματι η ελληνική κοσμοθέαση άφηνε χώρο στη φύση πρώτα. Τη λάβανε υπόψη της ότι η φύση είναι αυτή που κυβερνάει και όχι ο άνθρωπος. Επεμβαίνει στη φύση και τα αλλάζει, όπως κάνουμε σήμερα δηλαδή. Επεμβαίνουμε με τα αυτοκίνητα, με το ένα, με το άλλο. Λοιπόν, και κάποιοι από τους επιστήμονες της Ατλαντίδας, που ήταν σοφοί και προχωρημένοι, κάναν τη διαπίστωση ότι πράγματι δεν πάει άλλο. Δηλαδή η επιστήμη αυτή, με την τετράγωνη λογική, φτάνει στην αυτοκαταστροφή της. Θα μπορούν να είναι κυρίαρχοι των πάντων, όλης της υδρογείου, χωρίς ψυχή, χωρίς αγάπη, χωρίς ό,τι έχουμε πάθει σήμερα δηλαδή. Και έτσι, στέλνοντας τα μηνύματα οι Άτλαντες προς τους προέλληνες και στην Αιγίδα, όλοι εδώ η Μεσόγειος ήταν μέση γη, έτσι δεν, μια μεγάλη πεδιάδα έφορη ήταν, δεν ήταν θάλασσα. Στέλνοντας λοιπόν ότι τις απειλές τους, ότι θα μας δώσετε τους φόρους σε τόσο χρυσό, σε τόσο ή θα σας καταστρέψουμε, γιατί είμαστε πανίσχυροι, έχουμε ατομικά όπλα, έχουμε τα πάντα. Και φυσικά οι προέλληνες δεν μπορούσαν να αντισταθούν. Δεν θα είχαν τη δυνατότητα να αντισταθούν. Παρ' όλα αυτά κάποιοι από τους επιστήμονες, τους Ατλάντιους, που είχαν διαμορφώσει τη σκέψη τους προς την ελληνική κοσμοθέαση, που αυτό θα συμβεί και με τους Αγγλοσάξονες,
θα καταλάβουν κάποια στιγμή, θα πάρουν το μήνυμα ότι αυτό είναι αδιέξοδο. Πατήσαν, λέει, το κομβείο και έγινε η μεγάλη έκρηξη μέσα από τις αποθήκες τους. Και η μεγάλη έκρηξη έγινε καταστρέφοντας όλη την Ατλαντίδα και σκορπίζοντας τα κομμάτια της στον Ατλαντικό ωκεανό, σηκώνοντας μεγάλο παλιροϊκό κύμα που πέρασε τις Ηράκλειες στήλες, μπήκε σε όλη τη Μεσογειακή λεκάνη που ήταν μέση γη, Μεσόγειος, και αυτή η μέση γη έφτασε μέχρι πάνω Δαρδανέλια και Κασπία και τα λοιπά, να πλημμυρίσει και να μείνουν τα βουνά του Αιγαίου βουνού και της Αιγίδας δηλαδή, και η συνέχεια της ήταν η Πεδιάδα που ήταν η Αιγαία Υπτία, γι' αυτό ήταν Αίγυπτος, έτσι δηλαδή το Αιγαίο, η Υπτία πλευρά του Αιγαίου ήταν η Αίγυπτος. Λοιπόν, και αναγκαστήκαν οι άνθρωποι τη γνώση να προσπαθήσουν να την κρατήσουν σαν κόρη οφθαλμού στο ιερατείο των Αιγυπτίων, και είναι προελληνική γνώση, με τους τύπους, με τους μεθόδους που είχαν, με όλα αυτά που είχαν φτάσει κι αυτοί, και να μπορέσουν κάποιον με την εντολή σαν θεματοφύλακες ότι όταν θα έρθουν οι ελληνικά σκεπτόμενοι, σαν τους προέλληνες, από την Ιωνία όπως πήγαν ο Θαλής και οι υπόλοιποι, σε αυτούς μόνο θα δώσουμε τη γνώση. Γιατί αλλιώς αν τη δώσουμε στους Πυθαγόριους που κυβερνάνε σήμερα, θα καταστραφεί η ανθρωπότητα. Πρέπει να τη δώσουμε στους Ίωνες και στους Έλληνες που τους αρέσει να διαδίδουν πράγματα και όχι να κρατάνε μυστικό το μυστικό το μυστικό. Ναι. Λοιπόν, όταν λοιπόν απλωθεί η γνώση, τότε θα έχουμε τη διασφάλιση ότι θα είναι ελεύθερη, θα είναι δημοκρατική, θα είναι σε όλους τους ανθρώπους, θα είναι δηλαδή διαφάνεια. Ενώ όσο είναι, έλα να σου πω το μυστικό και το άλλο μυστικό και το άλλο μυστικό και το αυτό το μυστικό το κάνουμε μέσα από εταιρείες, μέσα από σχήματα, μέσα από... Δεν είναι γνώση. Σε μένα έρχονται από αυτές τις οργανώσεις για να πάρουν μυστικά. Και μου το λένε ξεκάθαρα. Πες μας πώς μπαίνεις στη φωτιά. Πες μας πώς κάνεις τις θεραπείες. Και έρχονται και μου λένε ότι ξέρεις αυτό θα το εφαρμόσουμε, θα το κάνουμε. Και το κάνουν. Τώρα την Παρασκευή ας πούμε, αν θέλετε, σας το λέω και σε εσάς, μπορούμε να πάμε κάπου το απογευματάκι κατά τις 9 η ώρα, Παρασκευή, ναι. 9 η ώρα θα πάμε κάπου εδώ πέρα και θα παρακολουθήσουμε έτσι μια ομιλία για τις αρχαίες θεραπείες, πώς μπορούμε να τις εφαρμόζουμε όλες μέχρι σήμερα. Είναι ο σύνδεσμος του Στίνη και είναι κάποιος φίλος και το ξέρετε έτσι. Το Παρισί. Είναι το Παρισί. Που μάλιστα ζητάει και ομιλητές και ίσως πάω αν θέλουν να τους μιλήσω. Για λίγο. Το ξέρει. Ναι. Το Παρισί. Ναι. Κάνουν τους οραματισμούς βασικά για την Ελλάδα, για το καλό της Ελλάδας, διάφορα ξενοδοχεία κτλ. Πάει πολύ καλά, δηλαδή έχουν αρκετές ομιλίες. Έχουμε κάνει και το Μουνέ εκεί πέρα σε κάποιους ανθρώπους μέσα στο σύλλογο, κάποια εποχή. Δεν το προχωρήσαμε βέβαια και έχω μιλήσει και αρκετές φορές στο κανάλι τους για διάφορα. Δηλαδή με έχουν καλέσει για τις Ελληνίδες φιλοσόφους. Δεν το έχω δει εγώ πουθενά βέβαια να αναρτηθεί. Μπορεί να το έχουν αναρτήσει και να μην το έχω δει. Και έχω πει και για αυτά, για τις θεραπείες και για το πόσο ο σαμανισμός ας πούμε είναι αρχαία ελληνική φιλοσοφία και τέχνη. Και να ξέρετε ότι εδώ στην Ελλάδα πριν ας πούμε δημιουργηθεί στην Επίδαυρο το Ασκληπείο, πριν δηλαδή οι αρχαίοι Έλληνες έχουν τον Ιπποκράτη και την Ιπποκράτεια ιατρική και την Ασκληπία ιατρική, υπήρχε πρώτα η ιερή ιατρική, δηλαδή η θεολογική ιατρική. Και μέσα από τη θεολογική ιατρική
προήρθε η ιατρική που έχουμε σαν Ιπποκράτεια. Ο ίδιος ο ιερέας και ιατρός, όπως λέγαμε και στην εκδρομή, που ταιριάζει αυτή η λέξη ιερέας, ιατρός, είναι πολύ κοντά. Πρώτα έπρεπε κάποιος να γίνει ιερέας και μετά να γίνει ιατρός. Αν δεν γινόταν ιερέας του Ασκληπίου, δεν μπορούσε να πάει σε ένα ασκληπείο να λειτουργήσει σαν γιατρός, χωρίς να ξέρει την ιουργική τέχνη, πώς τους λένε, το λειτουργικό, τους ύμνους προς τον Ασκληπιό. Δεν γινότανε. Που δεν πιστεύω ότι ήταν ένας ύμνος του Ασκληπιού. Έτσι μπορεί να υπήρχαν εκατοντάδες ύμνοι. Όπως και σε κάθε θεό δεν πιστεύω ότι υπήρχε ένας ύμνος, επειδή έχουν έρθει τα ορφικά του, πώς το λένε, του Πασά και ξαφνικά βρήκαμε ότι είναι ο ύμνος του Ποσειδώνα, είναι ο ύμνος του Δία, της Αφροδίτης. Δεν είχαν έναν ύμνο. Ναι. Ναι. Απλώς θέλω να πω ότι πιο σημαντικό και πιο παραδεχτό κατ' εμέ σαν ύμνος είναι αυτό που είχε κάνει, ας πούμε, ο Αλέξανδρος σε μία πυροβασία στην Ελευσίνα, που άκουσε 2-3 ύμνους του Διονύσου, της Εστίας, και το παιδί, βλέποντας απέναντί του μία τεράστια πανσέλινο που ανήτηλε εκείνη τη στιγμή έτσι πάνω στον ουρανό και πάνω από τα βουνά και τα λοιπά, γυρνάει, μου λέει, να πω κι εγώ κάτι. Και βλέποντας τον ότι είναι έτοιμο, ότι είναι, ξέρεις, σε μία κατάσταση, λέω, ναι, πες. Και αρχίζει λοιπόν ο Αλέξανδρος, και αυτός θεραπευτής αμάνος, έτσι. Ο Έλιον. Ναι, ο Έλιον. Λοιπόν, αρχίζει λοιπόν και λέει, σε όλους εσάς, στον αέρα, στη φωτιά, στη σελήνη που μας κοιτά, και αρχίζει και κάνει μια περιγραφή που παλόταν η καρδιά μας. Μια περιγραφή το τι βιώνουμε. Αυτή ήταν η μνήμη, η ύμνη της αρχαίας Ελλάδος. Ήτανε δεν ήταν αυτό. Ήταν να αποδώσει ο άνθρωπος την ψυχή του, να την παραδώσει, να την βγάλει τσακ έτσι και να την δείχνει στους άλλους. Το τι νιώθει και το τι αισθάνεται. Μόνο τότε αυτό ήταν πρόσευχη. Μόνο αυτό ήταν ένωση με το ίδιο το Θείο. Αλλιώς, όταν πηγαίνεις εκεί σαν να είναι ένα εικόνημα, σαν και αρχίζεις και λες «Ω, μα, βου, μα, ζου, ντα, ντου, ντα, ντι, ντα» και λες αυτό, αυτό είναι μια κακή απομίμηση. Αν δεν το πεις από εδώ. Έτσι, δηλαδή, έχω έρθει σε ισχυρή σύγκρουση με ανθρώπους που γυρνάνε και μου λένε «Μα δεν έχεις μάθει έναν ύμνο της εστίας, εφόσον βάζεις φωτιές και είσαι αναστενάρης» και γυρνάω και τους λέω «Δεν το νιώθω». Θα πω μια ιστορία της εστίας έτσι όπως θα την νιώσω εγώ. Δεν χρειάζεται να πω «Ω εστία που...» Δεν το νιώθω αναγκαίο. Είναι θεατρικό. Δεν είναι, πώς το λένε, πραγματικό. Δεν είναι αυθόρμητο, δεν είναι... Γι' αυτό απλώς σας το λέω έτσι για να το σηματοδοτήσετε κι εσείς και να... είχα ακούσει, ας πούμε, έναν ύμνο του Διονύσου από ένα φίλο εκεί στην ίδια την πυροβασία που είναι βιντεοσκοπημένο και γυρνάει, ας πούμε, και λέει το θυμάσαι του Διονύσου τον ύμνο. Τέλος πάντων, λέει, ας πούμε, ζήθηε ναι, τέλος πάντων, η υπόθεση ποια ήταν, ότι η κάθε του λέξη, ναι, η κάθε του λέξη την έλεγε μέσα της τον Ταύρο, ας πούμε, έτσι, Ταύριε, Ζήθιε, Βρου, δηλαδή, ο ίδιος άνθρωπος άλλαζε το ήχο της φωνής του συναισθηματικά με αυτό που ανέφερε ο ύμνος. Αυτό είχα συγκλονιστεί, λέω,
Έτσι πρέπει να ανοίγει. Έτσι πρέπει να. Αυτός είναι ο θεατρικός λόγος, κύριε. Ναι. Αυτός είναι ο λόγος αλήθεια. Έτσι, έτσι. Όχι το θεατρικό, το τάδε, το έτσι. Έτσι, έτσι. Πες τα. Αυτά μας διδάσκουν στις δραματικές σχολές. Κι άμα έχουμε ανοιχτά τα αυτιά, τα ακούμε. Έτσι. Έτσι. Άμα όχι, διαβάζουμε από το βιβλίο και ω, εστία. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχω δίκιο πάντως. Ναι. Αυτό. Τώρα γιατί... μίλησε σωστά. αλλά αυτό είναι ο θεατρικός λόγος. Ναι, βέβαια. Ο αληθινός. Αυτός που βγαίνει από μέσα. Από την ψυχή σου. Ναι. Αυτό αναζητούμε. Και όχι, όχι από την ψυχή μας μόνο. Βγαίνει και το παρέδει στον άλλο σαν εικόνα. Α, δηλαδή, όχι να το ακούσει, να το δει μέσα στον εγκέφαλό του, να το δει. Γλυπτική, μουσική και θέατρο, οι τρεις τέχνες που αναφέρονται στην νόηση. Βέβαια. Όλες οι άλλες πάνε σε αισθήσεις. Σωστό. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν... Και ο χορός. Και ο χορός, ναι. Ο χορός σαν σώμα. Ναι. Και μετά ένιωσα πάρα πολύ, παιδιά. Αλήθεια το λέω και σου ζητάω... Ω, μην το λες. Γιατί το ένιωσα άσχημα. Θα βρεθούμε. Ναι, μωρέ, θα βρεθούμε. Αλλά θεώρησα ότι τη στιγμή που ο φύλακας μου έλεγε... Ναι. Τη στιγμή που μου λέει ο φύλακας ότι δεν θέλω να κάνετε ύμνους, δεν θέλω να φωνάξετε, μόνο παλαμάκια να χτυπήσετε, μόνο αυτά και σαχλαμάρες, αυτά που είχε πάρει σαν εντολές, δεν μου ήρθε στο μυαλό να πω, έλα Ανδριάννα, χόρεψε άμα να σε δούμε, να κάνουμε ένα κύκλο και να μας χορέψει μέσα. Δηλαδή να νιώσουμε την ένωση με το ίντε σου, με το σώμα σου. Δηλαδή πιστεύω ότι... Α, πάνω στο τέτοιο, στο... Ακριβώς πάνω στην γύρω, ναι, ναι. Δίπλα και ένιωσα όπως σαν να ήμουν πλανήτης γύρω από τον ήλιο. Περπατούσα σαν τον πλανήτη. Αυτό είναι ωραίο, το κάνω την επόμενη φορά. Απλώς θα περπατάμε γύρω την ορχήστρα, ναι. Μία δεξιά στροφή και μετά μία αριστερά στροφή, χωρίς να χορεύουμε τίποτα, μόνο το περπατάμε. Ξέρεις τι, πολύ την επόμενη φορά, αν είμαστε λίγο πιο, πώς το λένε, πιο... πώς το λένε, προετοιμασμένοι, θα μπορούσαμε να κάτσουμε εκεί που καθόμασταν, να σηκώνεται ένας-ένας με τη σειρά, πρόσεξε. Λοιπόν, πολύ ωραία είναι, πολύ, σε ευχαριστούμε. Θα σηκωνόταν ένας-ένας και θα μπορούσε αυτός ο ένας να πάει να κάτσει πάνω στο αιώνα. Στο λίγο. Στο κέντρο, στη θεμέλη, έτσι δεν λέγεται, μου φαίνεται. Θεμέλη. Λοιπόν, να κάτσει πάνω εκεί και να μας πει ένα απόσπασμα που ήθελε να μας πει ο καθένας. Να ερχόταν, να καθότανε, να ανέβαινε. Ναι. Να μην δίναμε δηλαδή στόχο ότι είμαστε ομάδα. Ναι. Έτσι. Θα ήταν καλό, γιατί έτσι θα μπορούσαμε από μόνοι μας να βγάλουμε τον καλύτερό μας εαυτό, να νιώσουμε θεραπεία. Ναι. Και μετά μπορεί να κάναμε οτιδήποτε μαζί. Καλό δεν είναι. Ναι. Δηλαδή, να πούμε σκόρπι. Να πούμε σκόρπι. Ναι. Ναι. Και να ξέρετε ότι ας πούμε εγώ φώναξα λίγο στην Αγλαία, γιατί έπιασα ας πούμε να τους ρωτήσει αν πράγματι κάποιοι που έρχουν με μανδύες, γιατί δεν τους αφήνεται, και αν κάποιοι άλλοι έρθουν με κλαμίδες και με μαντήλες τους αφήνεται, που οι ίδιοι οι φύλακες ξέρουν ότι αυτό είναι χαζό, ξέρουν ότι είναι τελείως άτοπο, το γνωρίζουν και οι ίδιοι μπορεί να πιστεύουν σε άλλα πράγματα, αλλά είναι υποχρεωμένοι στο καθήκον να κάνουν αυτά που τους λένε. Και δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά, γιατί θα χάσουν τη δουλειά τους, θα χάσουν το επάγγελμά τους, θα χάσουν τη θέση τους. Οι χώροι αυτές έχουν ήδη μουσεία τώρα. Τα μουσεία με την έννοια την νέα. Ναι. Όχι το μουσείο με την έννοια το παλιό που μας είχες. Της αρχαίας, ναι. Και έχουν κανόνες. Δυστυχώς. Λοιπόν, δεν έχω μία ώρα όμως κάπου να βλέπω. Ευχαριστώ.
Τώρα είναι φύλακες εκεί, δεν είναι ιερείς. Απέναντίες, αντί να χαίρονται άτομα κάποιους με αρχαία ενδυμασία. Να χαίρονται. Θέλει πολύ δουλειά. Ευχαριστώ. Γιατί κορετά να μιλήσω. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Θέλει δουλειά αυτό. Ναι, αμέ. Έχει, έχει. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε θεραπεία. Και εσείς που δεν έχετε τι... όχι, όχι. Δεν πειράζει, όχι. Δεν πειράζει, όχι. Δεν πειράζει, όχι. Θα το συνεχίσω γιατί έτσι κι αλλιώς σαν τελευταία φορά σας έχω πει ότι και άνθρωποι που είναι ακόμα και εκτός Ελλάδος και τα λοιπά παρακολουθούν, γι' αυτό το λόγο προσπαθώ να το κάνω και πιστεύω ότι ίσως και αυτοί μας βοηθήσουν κάποια στιγμή, δηλαδή ο καθένας από το δικό του μετερίζει να πάρει θέση και να μπορέσουμε να φτιάξουμε το σύγχρονο ασκληπείο. Δεν ξέρω... ένα άλλο που ξέχασα να σας πω στην εκδρομή και ήταν πολύ σημαντικό ήταν ότι στις 19 έκτου ήταν ο θάνατος του Άγγελου Σικελιανού και προς τιμή του ήθελα να σας διαβάσω έτσι ένα ποίημα του. Παρ' όλα αυτά το ξέχασα στην εκδρομή να σας το διαβάσω. Ό,τι βγαίνανε στην επιφάνεια. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν τι μας λέει αυτός ο άνθρωπος που ζει στο μέλλον. Γιγάντιες σκέψεις σαν έφη πύρινα ή νησιά... Σαν έφη. Ναι. Θες να το διαβάσεις εσύ, γιατί εγώ δεν το βλέπω καλά. Θες να το διαβάσεις, έλα. Ναι, έλα, έλα. Έλα, 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 ναι, έλα. Ναι, γιατί εγώ δεν τα βλέπω και καλά, είναι... Ναι, 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 ναι. Κοίτα. Ναι. Πριμά βίστα, παρακαλώ. Ναι, βέβαια, ναι, γιατί έτσι κι αλλιώς και εγώ μην νομίζεις, μία-δύο φορές το έχω διαβάσει, αλλά... Εγώ καμία. Λοιπόν, θα το διαβάσει αργά-αργά και θα το... Ναι, έλα μου στα εδώ, να πάω να πιω εγώ το τσάι μου, κατάλαβε, γι' αυτό σε βάζω. Πάλι προθέρμανση για την ποιητική βραδιά. Εκεί είναι. Γιγάντιες σκέψεις, σαν έφη πύρινα, η νησιά πορφυρωμένα, σε μυθικόν ηλιοβασίλεμα, άναβαν στο νου μου. Τι όλοι μου καίονταν μονομιάς η ζωή, στην έγνοια της καινούριας λευτεριάς σου, Ελλάδα. Γι' αυτό δεν είπα, τούτο είναι το φως της νεκρικής πυράς μου. Δαυλός της ιστορίας σου, έκραξα είμαι, και να, ας καεί σαν δάδα το έρμο μου κουφάρι, με την δάδα τούτην, ορθώς πορεύοντας, ως με την ύστερη ώρα, όλες να φέξουν τέλος οι γωνιές της οικουμένης, να ανοίξω ο δρόμος στην ψυχή, στο πνεύμα, στο κορμί σου, Ελλάδα. Άγγελος Σικελιανός από το Πνευματικό Εμβατήριό μας. Πες και το πάνω, άμα θέλεις. Γεώργιος Βράιλας. Όχι, το από πάνω. Α, αν δεν καώ εγώ, αν δεν καείς εσύ, αν δεν υψώσουμε τον ήλιο, εμείς μην περιμένουμε να αλλάξει η ζωή όλων μας. Γι' αυτό ήρθαμε στην γη, για να δούμε το φως, την ομορφιά, την χαρά, την αγάπη, την ειρήνη. 19 έκτου Σικελιανός. Αυτά.
Βγαίνουν έτσι από μόνα τους και και δεν ξέρω αν το είδατε ή αν το διαβάσετε. Δεν φαίνεται καλά εδώ βέβαια. Όποιος το διάβασε, σας το είπα, σας το είπα. Αυτό που μας έστειλε δεν το διάβασα εγώ. Δεν το διάβασες. Λοιπόν, υπάρχουν ακόμα, λοιπόν, το ψηφιακό συριακό παλίμψιστο του Γαλινού έχει όλες τις σελίδες του πλέον του online. Σαρώθηκαν με τη χρήση ειδικών τεχνικών στο Μουσείο Τέχνης στη Βαλτιμόρη. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν αυτό εδώ το, δεν ξέρω αν το βλέπετε, αν φαίνεται. Είναι ένα βιβλίο με χριστιανική, πώς το λένε, χειρόγραφο ας πούμε, που περιέχει ένα κείμενο χριστιανικής λειτουργίας από τον 11ο αιώνα, που είναι πολύ σημαντικό για τη μελέτη των ύμνων του Βυζαντινού και μελχητικού χριστιανισμού. Η αξία του χειρόγραφου αυξάνει περαιτέρω από το γεγονός ότι είναι ένα παλίψιστο με μεγάλο και πολύ σημαντικό κείμενο από κάτω. Το κρυμμένο κείμενο χρονολογείται περίπου τον 9ο αιώνα και περιέχει τη συριακή μετάφραση ελληνικών ιατρικών κειμένων, προκρατακτικές έρευνες, ενώ εντοπίστη διάφορα φύλλα από μεγάλες φαρμακολογικές πραγμάτες του Γαλινού. Λοιπόν, το πιο σημαντικό είναι ότι... ναι, βλέπετε, δείχνει ένα συγκεκριμένο ανθρώπινο σώμα, το πώς όπου μπουν τα μαχαίρια είναι φωνικά, κόβουν δηλαδή αρτηρίες, κόβουν... Ξέροντας δηλαδή από τις μάχες και ξέροντας από τον πόλεμο, αυτό δείχνει ότι έχουν τεράστια ανατομία, έτσι, δηλαδή ξέρουν πού είναι εδώ η αρτηρία, έτσι, εδώ, βλέπετε, στα σημεία δηλαδή, και μάλιστα γράφουν λατινικά, από ό,τι βλέπω εδώ, διάφορες παρατηρήσεις. Θυμίζει, δηλαδή λίγο πολύ θυμίζει και σαν... τα βελονιστικά αυτά, τα κινέζικα που δείχνει, τα κουκλάκια, έτσι σαν κουκλάκι που... Και βέβαια εδώ δείχνει, βλέπετε πώς είναι το βιβλίο, η γραφή του και πώς από κάτω ανακαλύψανε την αρχαιολινική γραφή. Φανταστείτε λοιπόν τώρα ότι, λέω εγώ τώρα έτσι, ακούμε αυτό το πράγμα, δεν πάει το μυαλό μας ότι ένα σωρό άλλα γραφόμενα βιβλία έχουν το ίδιο από κάτω περιεχόμενο. Δεν θα μπορούσαν όλα να σαρωθούν και να βγουν στην επιφάνεια? Μήπως γι' αυτό γραφτήκαν έτσι ώστε να κρατηθούν από κάποιους καλόγερους, λέω, που ήταν μεμοιημένοι και γνωρίζανε. Το θέμα είναι ότι... Τα σβήνανε και γράφαν από πάνω. Ναι. Δεν πιστεύω να τα δείξω. Θεωρείς δηλαδή ότι το κάνανε με κακία, ότι το... Με αδιαφορία το κάνανε. Με αδιαφορία. Με αδιαφορία, ναι. Αμορφωσιά. Αλλά η αλήθεια πάντοτε βρίσκει έναν τρόπο να έρχεται στην επιφάνεια. Δεν θα τα είχαν διαβάσει άραγε. Δεν θα τα είχαν διαβάσει. Κάποια μπορεί να τα είχαν κάνει σε αντιγραφές. Ναι, αυτό. Και να χάθουν. Ναι. Ή να τα κράτησαν κρυφά, να τα έχουν κρατήσει κρυφά. Να τα κάνουν σε κάποιες βιβλιοθήκες. Σε κάποιες κρυφές βιβλιοθήκες, ναι. Όχι... Δηλαδή στο Σινά, το ξέρουμε πια, η βιβλιοθήκη που έχει είναι... πυροβάτισσα. Και με τα χέρια. Λοιπόν, και ξέρουμε και στο Βατικανό και στο Άγιο Όρος,
ότι υπάρχουν κρυφές βιβλιοθήκες που δεν μπορεί να μπει όποιος και όποιος. Γιατί έτσι και μπει, ανατρέπει όλη την ιστορία και την ανθρωπότητα και... Επίγουρα, είχα να σου πω από καιρό, θα δεν θυμάμαι με ποιον συζητούσες και αναφερθήκατε στο Άγιον Όρος και λέγατε για την βιβλιοθήκη του κλπ. Από όταν προκύψει κάποια τέτοια εμπρομή, είτε στο Σινά, είτε στο Άγιον Όρος, είτε όπου να είναι... Πρέπει να το οργανώσουμε. Εμένα με ενδιαφέρει η συμμετοχή μου στην έρευνα μέσα στην βιβλιοθήκη. Ναι, έχει πολύ κόσμο, μην νομίζεις ότι είσαι μόνο εσύ. Ναι. Επιτευχία μια στιγμή μαζεμένη εδώ. Εμάς πάντως, σαν σχολή ξαναγών, μας είχαν πάει στην Πάτμο, η οποία έχει μια υπερσύγχρονη βιβλιοθήκη, την οποία τη φτιάξανε Αμερικάνοι με αντάλλαγμα κάποια χειρόγραφα. Ποια? Δεν ξέρω. Ναι, αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, σας αδειάσαν τα καλύτερα και σας δώσανε... Έχει βιβλία αρχαία, τα οποία μας τα δείχνανε με το Σιβηδάκι και με τα Χάντια κτλ. Έχει παλιά Ευαγγέλια, έχει παλιά συνδράματα. Και για να μπει στερεί ειδική άδεια, δεν δηλαδή, μας κάνανε χάρη. Αυτά τώρα και παλίψε στα να είναι. Δεν θα δώσουν ποτέ την άδεια να, να σκαναριστούν. Εδώ είπαμε, την προηγούμενη φορά δεν είχαμε πει ότι βρεθήκαν όλα τα Ευαγγέλια. Μαζί δεν ήμασταν εδώ. Ναι. Μαζί δεν ήμασταν. Ότι βρεθήκαν εκεί στο Σινά όλα τα Ευαγγέλια και τα κρύψανε. Φέρανε όλους τους. Οι ιεράρχες τα διαβάσανε και είπανε όχι, κρύφτε τα, δεν μας υφέρει αυτή η αλήθεια, γιατί ανατρέπει πολλά πράγματα. Ανατρέπει δηλαδή όλη την ιστορία. Και χρόνια τώρα, εγώ από τότε που είχα το μαγαζί, αν θυμάσαι, εσύ Φωτεινή, γίναγα και έλεγα ότι το σημείο που συναντούνται οι Έλληνες με τον Χριστό και οι μαθητές του λένε ήρθαν να σε γνωρίσουν οι Έλληνες, και μάλιστα ο Χριστός γυρνάει και λέει ότι καλώς τους, καλώς τα αδέρφια μας. Αυτοί θα μεταδώσουν την αλήθεια μας, το χριστιανισμό, τη θρησκεία μας. Αυτό είναι η μία πρόταση της αρχής και η τελευταία πρόταση του κειμένου. Υπάρχουν δύο σελίδες που αναφέρεται ο Χριστός ποιοι είναι οι Έλληνες. Και ότι είναι παιδιά του ίδιου Θεού. Και ότι αυτοί είναι θεία πρόσωπα, οι Έλληνες, από μόνοι τους, χωρίς να το γνωρίζουν. Και ότι αυτοί θα μεταδώσουν το λόγο μας. Δηλαδή όλη αυτή την ιστορία και το πώς ας πούμε τους λατρεύει και πώς τους φτάνει σαν δασκάλους όλου του κόσμου και αυτά και το ένα και το άλλο, τα έχουν κόψει. Γιατί αν ας πούμε αυτό υπήρχε μέχρι σήμερα, δεν θα ήμασταν στην ίδια μοίρα του δούλου και του τίποτα και του σκύψε το κεφάλι και όλα αυτά, θα είχαμε άλλη υπερηφάνεια, θα είχαμε άλλη ενέργεια, θα είχαμε άλλη κατάσταση και άλλο σεβασμό για τον ίδιο μας τον εαυτό. Λοιπόν, και βρεθήκανε στο Βατικανό. Ναι. Το έλεγα δηλαδή εγώ από κάποιους που μου είχαν πει, βρεθήκανε και τα βγάλανε στην επιφάνεια και ακόμα δεν έχουν έρθει τα χέρια μας. Δηλαδή, κάποια στιγμή, δηλαδή, όταν το κινείς, πώς το κινούμε τώρα εμείς, αρχίζει να φαίνεται, να φανερώνεται. Δηλαδή, όταν πριν 20 χρόνια, στο Ερκουλάνο της Ιταλίας, βρήκανε την βιβλιοθήκη ενός πλούσιου, το Ερκουλάνο, και πιάσανε και βγάλανε τους πάπυρους και οι πάπυροι ήταν τυλιγμένοι αλλά καβουρδισμένοι. Είχανε από το ηφαίστειο, από τη λάβα, έκλεισαν οι δρόμοι, κάτω δεν πήρανε φωτιά, δεν αρπάξανε φωτιά, αλλά απανθρακωθήκαν από τη ζέστη και από την πολυκαιρία. Λοιπόν, έχει γυρίσει ολόκληρη ταινία ο Μαραγκός, μου φαίνεται. Πώς το λένε τον σκηνοθέτη? Το Black Bay, αν το έχετε δει, το έχετε δει. Ποιος είναι ο... Δεν θυμάμαι, αλλά το... Μαραγκός είναι. Όχι, δεν μου θυμάμαι. Τέλος πάντων, τώρα δεν μου έρχεται... Συγγνώμη κιόλας. Στο Black Bay, λοιπόν, αναφέρεται ότι έφυγε ο... Όχι, όχι.
ότι ο ίδιος, ας πούμε, πήγε στην Ιταλία, πήγε στο Ερκουλάνο και μέχρι σήμερα εμείς το αναφέρουμε σαν Ερκουλάνο, Ερκουλάνο, κακώς, γιατί είναι Χερκουλάνο. Δεν πρέπει να το λέμε εμείς Ερκουλάνο, εφόσον είναι Ηρακλιά. Είναι του Ηρακλέως η πόλη. Και τους έδωσε η ΝΑΣΑ ένα υλικό που τα βουτήξανε και τα ελαστικοποίησε, τα ανοίξανε και φανήκανε πάνω οι γραφές και πήρανε με, όπως πήρανε και αυτά εδώ, πήρανε με ακτίνες τα σημάδια της μελάνης και βγάλανε όλα τα κείμενα. Και τότε μου φαίνεται έκανε πρακτική εκεί στο Ερκουλάνο ένας Έλληνας από τη Λαμία, Λάρισα, κάπου εδώ, και τον εβάλλαν σαν Έλληνας να κάνει τις μεταφράσεις, επειδή ήξερε αρχαία ελληνικά. Και τα πήρανε αυτά τα έγγραφα, τα πήγανε σε ένα πανεπιστήμιο της Αμερικής που τώρα δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά θυμάμαι την ιδιότητά του, ότι είχε να κάνει με θρησκευτικά κείμενα ορθόδοξης εκκλησίας. Τα πήρανε, τα ανοίξανε, τα διαβάσανε, τα αποκρυπτογραφήσανε και τα ξαναστείλανε πίσω. Αλλά το υλικό που είχαν βάλει, σε λίγο χρονικό διάστημα, τα έκανε στάχτη και χαθήκανε. Το πανεπιστήμιο όμως το αμερικάνικο το έχει, τα έχει τα κείμενα. Ξαφνικά λοιπόν θεωρώ ότι πριν 20 είπα, πριν 30 χρόνια μάλλον πρέπει να ήταν, το 60 τόσο, όταν λοιπόν αυτά τα κείμενα βγήκαν στην Αμερική, οι ίδιες εποχές βγαίνει ο Όσο και μας λέει όλες τις αποκαλύψεις για το Όσο, Όσο και αυτό και εκείνο και το άλλο, δηλαδή φοβερές αλήθειες, πράγματι φοβερές αλήθειες, και αρχίζουν και υπάρχουν τα κινήματα, το Σίγκρα, τα κινήματα αγάπης, ειρήνης, του, πώς το λένε, τον Μαχαράτσι, και αρχίζουν λοιπόν, βγαίνουν όλα αυτά τα κινήματα ξαφνικά, που ενώ έχουν επικούρια φιλοσοφία, έχουν δηλαδή ανθρωπιστική τάση, έχουν δηλαδή τον άνθρωπο σαν κορυφή, όμως κόβουν την επαναστατική δράση του ανθρώπου. Δηλαδή λέει αγάπα, να σ' αγαπάνε. Κάνε, δηλαδή προσπαθούν, ας πούμε, να σε φτάσουν, να είσαι πάλι ο αγαθός, πάλι, αλλά σε σφάξει ο αγάς να αγιάσεις, μη σε πειράζει. Που πράγμα δεν το έλεγε αυτό ο Επίκουρος, έτσι λέει, ήταν αντίθετος και θεωρούσε ότι το αγαπάτε αλλήλους είναι του Επίκουρου. Και μας το βγάλανε ότι δεν το είπε ο Χριστός. Γιατί όταν εννοούσε αγαπάτε αλλήλους, εννοούσε μέσα στον κήπο αλλήλους, όχι έξω από τον κήπο. Ότι αγαπάμε μεταξύ μας τους εαυτούς μας. Δεν αγαπάμε και το φωνιά που θα έρθει να μας σκοτώσει. Γιατί τότε θέλω τυφλούμε. Έρχεται το αγρίμι, ας πούμε, και του λέει σε αγαπάω, μη με φας. Θα σε φάει. Δεν καταλαβαίνει. Καταλάβατε, δηλαδή, τα χρησιμοποίησανε, φτιάξανε ένα παγκόσμιο κίνημα με ειρήνη, με έλξη, με αυτό, με όλα αυτά τα στοιχεία, χωρίς να υπάρχει το στοιχείο της αντίστασης. Χωρίς να υπάρχει το στοιχείο το πώς εσύ θα αλλάξεις τη ζωή σου. Πώς εσύ θα πάρεις στα χέρια σου τη χαρά σου, την ευτυχία σου, την αγάπη σου. Εσύ, πώς το νιώθεις. Όχι πώς οι άλλοι θα το δούνε, θα το κρίνουνε, θα το... Λοιπόν, πολλά είπαμε, πήγε 8 και 5, οπότε να αρχίσουμε και τη θεραπεία. Δεν είπαμε τίποτα για τη θεραπεία, γιατί έτσι κι αλλιώς πρέπει να είσαστε εδώ για να δείτε πρακτικά και να νιώσετε τη θεραπεία. Όπως και να πούμε ότι να πούμε κάναμε στην Επίδαυρο, δεν έχει καμία σημασία για κάποιον που δεν το έζησε. Και πράγματι, σταματήστε να ακούτε το Facebook και τις θεωρίες και κοιτάξτε να δείτε την πράξη στη ζωή σας, να κάνετε δημιουργικά έργα, να σας δίνουν χαρά,
ευτυχία και αγάπη. Ίσως τα πούμε την άλλη Τετάρτη, γύρω στις 6 ώρα. Σας χαιρετώ. Εδώ.